Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξ και σήμερα θα φτιάξω απίθανες μπάρες δημητριακών, γλυκές, νόστιμες και πάρα πολύ εύκολες και απλές. Σε λίγες μέρες όλοι αρχίζουμε το κανονικό μας πρόγραμμα, τα παιδιά ξεκινάνε το σχολείο και πολλές φορές όταν βιαζόμαστε είναι πολύ εύκολες αυτές οι μπάρες να τις έχουμε έτοιμες, να τις παίρνουμε μαζί μας, σαν δεκατιανό, σαν σνακ, ακόμα και απογευματινό. Έχουν μια φυσική γλυκύτητα λόγω των χουρμάδων που περιέχουν. Είναι όμως πάρα πολύ νόστιμες και φυσικά πάρα πολύ υγιεινές. Ξεκινάω ρίχνοντας ένα ποτηράκι του σπόρου Kia. Προσθέτω λίγο νερό. Το αφήνω περίπου 10 λεπτάκια μέχρι να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά μου. Μαζί με το νερό θα δημιουργήσουν ένα φυσικό τζέλ. Επειδή έχω αποξηραμένους χουρμάδες, χωρίς βέβαια το μέσα το κουκούτσι, το έχω βγάλει, θα ρίξω λίγο νεράκι για να μαλακώσουν ωστόσο. Αν έχω φρέσκους δεν χρειάζεται. Και σε ένα μπολ τώρα θα αναμίξω πρώτα τα στερεά υλικά μου. Τη βρώμη μου. Φιλέ αμυγδάλου ή αμύγδαλο που έχω χοντροκόψει. Ηλιόσπορους, κράμπερις ή σταφίδες, ό,τι αρέσει τον καθένα και λίγα κομματάκια σοκολάτας για να έχει και μια έξτρα γλυκιά νότα, σοκολατένια. Και τα ανακατεύω αυτά. Α, και μια πρέζα αλάτι. Ρίχνω τώρα στο μπλέντερ τους χουρμάδες μαζί με καριδέλαιο, λάδι καρύδας. Το λάδι καρύδας το ζέστανα ελαφριά για να έχει υγρή μορφή. Και τα χτυπάω. Ρίχνω το μείγμα τους χουρμάδες μέσα, στα στερεά υλικά, στον μπολ μου και τους σπόρους Kia που τους μούλιασα και τώρα θέλει πολύ καλό ανακάτεμα. Προσπαθώ το μείγμα του χουρμά και οι σπόροι Kia να πάνε σε όλο τον όγκο του μείγματος γιατί αυτά είναι τα υλικά τα οποία θα ενώσουν και το μείγμα μου. Παίρνω ένα ταψάκι, η φόρμα μικρή που έχω εγώ, βάζω λαδόκολλα οπωσδήποτε. Μη σκεφτείτε να το κάνετε χωρίς λαδόκολλα, γιατί θα κολλήσει και δεν θα ξεκολλάει εύκολα. Και ρίχνω το μείγμα όλο μέσα. Με τη ράχη του κουταλιού πιέζω πολύ καλά όλο το μείγμα. Να κάτσει καλά παντού. Και τις βάζω στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή όλη τη νύχτα. Έτοιμες οι μπάρες μου, κρύωσαν και τώρα ήρθε η στιγμή να τις κόψω. Και τις κόβω με το μαχαίρι. Και δοκιμάζω την πρώτη. Είναι και τραγανή λόγω των σπόρων και φυσικά ο συνδυασμός του αμύγδαλου και με τη σοκολάτα και με τα cranberries είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Βέβαια, εσείς μπορείτε να βάλετε τους ξηρούς καρπούς που αρέσουν σε εσάς περισσότερο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αμύγδαλο οπωσδήποτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους ξηρούς καρπούς. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε τυλίγοντάς τα μέσα σε λαδόκολλα και μέσα σε ένα κλειστό αεροστεγές τάπερ στο ψυγείο για μία εβδομάδα. Οπότε είναι μια πολύ καλή λύση ώστε και να μην χάνουμε το δεκατιανό μας και μας γεμίζει ενέργεια. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος συνδυασμός στις μπάρες δημητριακών, με ποιους ξηρούς καρπούς και τι άλλο σας αρέσει να χρησιμοποιείτε γι' αυτό. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook. Εμείς θα τα πούμε και φυσικά να γραφτείτε στο Pax αν δεν έχετε γραφτεί, μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Αν σας άρεσε φυσικά το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, bye!